Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν Σου Ανάσταση δοξάζομεν. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, της προσκύνησης δηλαδή του Τιμίου Σταυρού. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά της Μεγάλης Σαρακοστής και οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι πατέρες της Εκκλησίας απεφάσισαν την Κυριακή αυτή να φέρνουν το Σταυρό στην Εκκλησία για να υπενθυμίζουν στους ανθρώπους και σε όλους εμάς που διανύουμε στο στάδιο των πνευματικών αγώνων ότι δεν πρέπει να αποκάμνουμε. Μας υπενθυμίζουν το Σταυρό του Χριστού, μας υπενθυμίζουν το Γολγοθά, μας υπενθυμίζουν το ανέβασμα του Χριστού στο Γολγοθά που ήταν φορτωμένος με το Σταυρό και γονάτισε ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί και εμείς αν αισθανόμαστε ότι γονατίζουμε κάπου, πρέπει να αισθανόμαστε ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ο φύλαξ, είναι ο βοηθός μας, είναι ο προστάτης μας. Και σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, γενικά η ανθρωπότης ανεβαίνει ένα Γολγοθά. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά και πρέπει να τα πούμε ακόμη σήμερα. Και ο Γολγοθάς ποιος είναι? Ο Γολγοθάς είναι που οι σιρήνες του κόσμου είναι εκείνες οι οποίοι προσκαλούν τους ανθρώπους να φύγουνε από το Θεό, να φύγουνε από την πίστη, να φύγουνε από την λατρεία, να φύγουνε από τις τίμιες παραδόσεις της Εκκλησίας μας και της θρησκείας μας. Αυτός είναι ένας μεγάλος σταυρός και σκανδαλίζει πολλούς ανθρώπους και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι σκανδαλίζονται και πέφτουν και δεν μπορούν να σηκωθούν. Βλέπετε, παραδείγματος χάριν, τι γίνεται στις σημερινές οικογένειες. Η οικογένεια διαλύεται. Βλέπετε τι γίνεται στις πατρίδες. Οι πατρίδες και τα έθνη διαλύονται. Βλέπετε τι γίνεται στην πίστη, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν το Θεό και εγκαταλείπουν την πίστη. Τι πρέπει όμως να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, στην πατρίδα μας την Ελλάδα, τόσα και τόσα τα οποία γίνονται. Πώς η πατρίδα μας και οι προγονείς μας απέκτησαν πατρίδα, απέκτησαν πίστη στο Θεό, απέκτησαν οικογένεια και ελευθερία. Και πώς πάρα πολλοί σήμερα εγκαταλείπουν αυτά τα ιδανικά και προσκολώνται σε άλλα ιδανικά, στη χλειδί, στη καλοπέραση, σε όλα εκείνα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ευγενική ύπαρξη του ανθρώπου. Τι σημαίνει άνθρωπος? Άνθρωπος σημαίνει κάτι το οποίο πρέπει πάντοτε να ανεβαίνει. Αν ο θρόσκο προβλέπω προς τα πάνω και ανεβαίνω προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει άνθρωπος. Εσύ που με ακούς, το ξέρεις αυτό? Εσύ που με βλέπεις και με ακούς, το έχεις σκεφτεί αυτό? Ή αφήνεις τον εαυτό σου να είναι στο ίδιο επίπεδο ή ακόμη και να κατεβαίνει χαμηλότερα? Όχι. Πρέπει να σταθούμε γεροί, πρέπει να σταθούμε σταθεροί στην πίστη μας, πρέπει να σταθούμε σταθεροί στα ιδανικά μας, στην πίστη μας στο Θεό, στις παραδόσεις της φυλής μας, στις παραδόσεις της Εκκλησίας μας,
σε όλα αυτά τα οποία μας εδίδαξαν οι προγονείς μας και οι γονείς μας. Εάν εσύ, παιδάκι μου, γυρίζεις και πίνεις και γλεντάς και μασκαρεύεσαι και κάνεις όλα τα άσχημα πράγματα και παίρνεις άσχημες ουσίες, ναρκωτικά και τέτοια, αν ζουν οι γονείς σου, πώς αισθάνονται? Και αν είναι πεθαμένοι, μήπως γυρίζουν στον τάφο τους όταν σκέφτονται ότι εσύ το παιδί τους κάνεις αυτά τα πράγματα? Για να τα σκεφτούμε αυτά καλύτερα όλοι μας. Και όπως είμαστε στον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στο στάδιο των πνευματικών αγώνων, να μην αποκάμωμε, αλλά να είμαστε σταθεροί, δυνατοί στην πίστη μας, στις παραδόσεις μας. Για να φτάσουμε πού? Στην Ανάσταση. Ο Χριστός ήταν Θεός και άνθρωπος. Τον φορτώσαμε εμείς οι άνθρωποι το βαρύ σταυρό, αφού προηγουμένως του φερθήκαμε με τον χειρότερο τρόπο. Και ανεβαίνοντας στο Γολγοθά, ο ίδιος από το βαρύ σταυρό, όχι από το βαρύ σταυρό τον ξύλινο, αλλά από τις αμαρτίες τις δικές μας που έφερε στους ώμους του, τις αμαρτίες όλες της ανθρωπότητος, για μια στιγμή γονάτισε. Ακόμη και στον κήπο της Γεθσημανή είπε: «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Αλλά τελικά ανέβηκε στο Σταυρό. Και εκεί πάνω στο Σταυρό, εκεί δοξάστηκε. Εκεί ενίκησε τον θάνατο. Εκεί ενίκησε τον Σατανά και κατέβηκε νικητής στον Άδη και έκαμε δυνατή την Ανάσταση τη δική σου και τη δική μου. Αυτά πρέπει να σκεπτόμαστε. Και όταν το έθνος μας έχει προβλήματα και όταν η οικογένειά μας έχει προβλήματα και όταν εμείς οι ίδιοι προσωπικά έχουμε προβλήματα, αυτά πρέπει να σκεπτόμαστε και να σηκώνουμε τα μάτια μας και να ατενίζουμε τον ουρανό, τον παντοδύναμο Θεό, τον Παντοκράτορα, τον Δημιουργό όλου του κόσμου και να τον παρακαλούμε να μας βοηθεί για να προχωρούμε μπροστά. Σήμερα που γιορτάζουμε τον Τίμιο Σταυρό, παρακαλώ όλους σας να θυμίστε, να ενθυμίστε αυτά τα πράγματα. Και κάθε φορά που έχετε δυσκολίες στη ζωή σας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν έχεις δυσκολίες, μνημόνευε του Σταυρού του Κυρίου Ιησού. Θυμήσου αυτά τα οποία πέρασε ο Χριστός για σένα και για μένα και προχώρα στο δρόμο της πίστης σταθερά, με αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και προπαντός με πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σκεφτείτε τα όλα αυτά και σε κάθε δυσκολία ατενίστε το Σταυρό του Χριστού και πάρτε δύναμη από εκεί. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που ανέβηκες στο Γολγοθά και στο Σταυρό, που παρέδωκες το Πνεύμα σου εκεί για τη δική μας σωτηρία, που κατέβηκες νικητής στον Άδη, βλέπεις ότι σήμερα έχουμε πολλούς πειρασμούς και πολλά προβλήματα και σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας, όπως τότε προσευχήθηκες και για τους σταυρωτές το ακόμη, προσευχή σου και για μας. Δώσ' μας δύναμη και πίστη δυνατή για να προχωρούμε μπροστά. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγιο του Θεού του Ζώντος, μόνε αληθινέ λυτρωτή και σωτήρα το κόσμο.
We are almost in the middle of the Great Lent. And the fathers of the Church know that some people think that this is a great journey and a difficult journey. And they thought because of this, they should bring about the cross of Christ to pay our respects to the cross. Why? Because if we think that what we are going through is difficult, we have to think of what Christ went through and how difficult it was. And he was totally innocent. He was without sin. Yet, he put on his shoulders all the sins of all the people, and he was crucified on the cross, and he shed his blood drop by drop for your salvation and my salvation. Every time that you have difficulties in your life or you meet difficulties in your life, think of the cross of Christ and think of what he went through in order to save you and save me and save the whole world. And it is true that our society today is going through many problems, and people of faith are scandalized, and many times they lose their faith because they are those people who think that the world was created by itself. They think that there is no God, and more than this, they think that men, human being, is God, and he should be on the throne of God. But today's gospel tells us one very important thing. Christ says, "What shall a man gain if he gains the whole world and he loses his own soul? Or what can a man give in exchange for his soul?" Of course, nothing, because if the soul is worth more than the whole world, what can you exchange it with? And I want you today to think about our life on this earth. But more than this, I want you to think of the life to come. Death is not the end. You know very well, and we have talked about it many times before, as we were born and we came to this earth, through death we are going to be born and find ourselves in the afterlife that has no end, that is together with the Father, the Son, and the Holy Spirit in heaven, and the Holy Mother and all the saints. Therefore, as we continue on this period of the Great Lent, let us try to do the proper thing. What is the proper thing? The proper thing is, first of all, to evaluate our soul and agree with Christ that the soul is more worth than the whole world. And when we do come to this decision, then we must see what we shall do not to lose our soul, not to lose the afterlife, not to be in the place of punishment afterlife forever and ever, but to be with Christ, with God, with the angels, with the Holy Mother. In order to do that, we must continue on the road of salvation, the road of repentance, the road of loving one another and loving the whole world, the road of being philanthropists and talking good about the other people and taking care of the other people. We are here in Canada, my friends, and we live in the best country in the world, and we have practically everything. Do we think of those people who are deprived of everything? Do we think of the catastrophes that we have witnessed and we have seen and we have heard in the news all these days?
Do we think of the countries that have wars and have no peace? Do we think of those people that have nothing to eat and nothing to drink? Did you see what happened with the catastrophes that took place? People are without food for a week or so. How do you think about that? What are you doing about that? What am I doing about that? How we would have faced this if it had happened to us? We've got to think about this. But again, come back to what the gospel says. Our soul, our afterlife, we have to think about that. And we have to know that, yes, we encounter difficulties in this life, but there is always a solution for everything. And God is with us as long as we ask Him and as long as we believe in Him. In practical matters, let us talk about this. Tell me, have you confessed? Have you repented? Are you fasting? Are you helping the people around? Have you participated in the sacrament of Holy Communion? Do you have faith in God? This is the most important thing. And those are the things that we must be very careful with. And as we continue the road of this great Lent, let us try to be closer and closer to God. Let us try to purify our bodies and purify our souls. How many times I've told you this? The body of a person is the temple of God, and God dwells in that temple in us, and we should keep it always pure and undefiled. And at the same time, we should keep our soul pure and undefiled. Beloved in the Lord, continue on the road of this great Lent. And look up on Golgotha. Look up to the cross of Christ. Look and see Christ crucified on the cross. And think, why? You know that He was crucified for you and me. For you and me to continue our life after death, to be resurrected ourselves and be forever and ever with the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Holy Mother, and all the saints. Let us continue on. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, we know how understanding you are. We know that you willed to save the world, and that is why you were crucified. We know that you conquered death and you were resurrected, and we know that you are going to resurrect us. Help us to continue on this life without failing, but always having faith in you and always trying to do the proper thing. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world. Περασμένη Κυριακή και τη Δευτέρα γιορτάσαμε τη διπλή γιορτή του έθνους μας, τον Ευαγγελισμό της Παναγίας και τον Ευαγγελισμό του έθνους της Επανάστασης του 1821. Και τις γιορτάσαμε τις δύο αυτές γιορτές με εσπερινούς, με δοξολογίες, με θείες λειτουργίες, με παρελάσεις, με δείπνα
και με άλλους γιορτασμούς. Last weekend, on Monday, we celebrated the feast day of the Annunciation of the Holy Mother and the independence of Greece that took place with the revolution of 1821. And we celebrated this with divine liturgies, doxologies, vesper services, parades, dinners, and so many other things. Ήμουνα στο Μόντρεαλ στην παρέλαση και ήταν τόσο όμορφα οργανωμένη, όπως κάθε χρόνο. Και μαζί μας μπροστάρης ήταν και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο κύριος Τρουντό. Είμαι σίγουρος ότι είδατε φωτογραφίες και τα νέα στις τηλεοράσεις. I was in Montreal for the parade, and it was so well organized. Prime Minister Justin Trudeau was with us, and I'm sure you watched it on television and many other mass media. Και στις άλλες πόλεις, και ιδιαίτερα στο Τορόντο, έγινε η παρέλαση και ήταν ο Πρωθυπουργός του Οντάριο εκεί, ο κύριος Φόβερ. And in other cities, we had parades and other celebrations, and in Toronto, the Premier of Ontario was with us. Στην Οτάβα, ο πρέσβης μας, ο κύριος Αζημόπουλος, ο οποίος στο Μόντρεαλ έφερε τον χαιρετισμό της πατρίδας και το μήνυμα της ημέρας, και ήταν τόσο ωραίο το μήνυμα πίστη στο Θεό και στην πατρίδα, όπως είπε ο πρέσβης μας, και καταχειροκροτήθηκε από όλους, ετοίμησε δύο ανθρώπους, την κυρία Καπέλο και τον κύριο Νάνο. Και πήγαμε πάρα πολύ εκεί και έκανε μια γιορτή θαυμάσια. Και τον συγχαίρομαι και τον ευχαριστούμε. In Ottawa, Ambassador Azimopoulos, who in the doxology in Montreal brought us the message from Greece and the meaning of the day, and he spoke so well that people really appreciated it. In Ottawa, he, with the community of Ottawa, had a celebration, and they honored two persons, Vesi Kapelos and Nikita Nanos. I was there, I participated, and I spoke. We congratulate our ambassador. Την Παρασκευή το βράδυ είμαστε στο Λόντον, Οντάριο και κάναμε τους χαιρετισμούς. Το Σάββατο το πρωί είχαμε Θεία Λειτουργία και μετά την Πνευματική Σύναξη των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων στην Σάρνια. Και ανάμεσα από τα δύο αυτά, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ετοιμήσαμε τον Πατέρα Χρυσόστομο με το οφήκιο του οικονόμου. Last Friday I was in London, Ontario for the laudations to the Holy Mother. Saturday morning I did the Divine Liturgy in Sarnia and the spiritual retreat of the Philoptochos. But at the end of the Divine Liturgy, I bestowed upon Father Chrysostomos Achilleos the office of the Economos, for he has been doing a great job. Και σήμερα το πρωί ήμουνα στη Θεία Λειτουργία, στον Τίμιο Σταυρό του Windsor, όπως κάθε χρόνο πηγαίνω, διότι όπως είπαμε σήμερα είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. And this morning I was in Windsor, Ontario, as I always go this particular Sunday of the elevation of the Holy Cross, because the church there is named Holy Cross Church. Τα συμβούλια του Λόντον, οι ιερείς της Σάρνια, του Windsor και του Λόντον, όλοι εργάζονται με τον καλύτερο τρόπο
και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι ο Θεός πάντοτε μαζί τους. The Reverend Fathers, the Boards of Directors, the Philoptochos, and everybody in the communities, London, Sarnia and Windsor, are working in a wonderful way, and I thank them and I congratulate them. Θα έχετε ακούσει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός εκοιμήθη εν Κυρίω. Probably you have heard that the Archbishop of Australia, Στυλιανός, fell asleep in the Lord. Ήταν πάρα πολύ καλός φίλος και ήταν ένας άξιος, θαυμάσιος αρχιερεύς. Ευχόμεθα ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του μεταξύ των Αγίων. He was a wonderful friend and he was a great hierarch. We pray that his soul is reposed among the celebrating saints. Συνεχίστε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, στο δρόμο της νηστείας, με πίστη, με μετάνοια, με εξομολόγηση, με νηστεία, με ελεημοσύνη, με συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Continue on, beloved in the Lord, in the period of the Great Lent, with faith in God, with repentance, with confession, with fasting, with helping the other people and being philanthropists and participating in the Holy Communion.